μας ίσο Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημμυρίματα ημών και παρέχουσι η άπατα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Προσόντων αιών αξίους ημας φίλε, φύση πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημμυρίματα ημών και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Ερχόμαστε απόψε, συντρόφους και φίλους, για να δείξουμε τη δύναμή μας, για να δείξουμε ότι η Σιτία, το Λασίθι, η Κρήτη ολόκληρη ψηφίζουν Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και ότι η επόμενη μέρα θα είναι η μέρα νίκης. Όλοι πρέπει να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, για να δείξουμε ότι η κοινωνία χρειάζεται το Πασόκ. Για να δείξουμε ότι απαιτείται κοινωνική δικαιοσύνη που είναι για εμάς τα περίβλητα σε αυτές τις εκλογές. Εδώ στον τόπο μας, στην όμορφη Σιτία, αν δουλέψουμε όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή. Να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ δύναμη νίκης και ελπίδας. Πόλη-πόλη, χωριό-χωριό, γειτονιά-γειτονιά, να στείλουμε το μήνυμα αλλαγής, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προσφέρει τη σταθερότητα στη χώρα. Η 21η Μαΐου θα είναι μια μέρα ιστορική για το ΠΑΣΟΚ στο Λασίθι και θα γίνει ξανά η αρχή της πολιτικής αλλαγής μετά από πολλά χρόνια που χρειάζεται ο νομός μας, που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Θα παρακαλούσα τον κύριο Μπελούκα να έρθει στο βήμα. Ευχαριστώ, Γραμματέα Τοπικής Οργάνωσης Σιτίας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, η Σιτία σήμερα στέλνει ένα μήνυμα. Η Σιτία έχει ένα ψηφοδέλτιο, έχει ένα γραφείο τοπικής οργάνωσης, έχει το σήμα για την νίκη. Ανεβάζουμε σήμερα τον ήλιο ψηλά. Πιο ψηλά εκεί που το αξίζει. Γιατί εμείς ήμασταν εδώ, είμαστε εδώ και φωνάζουμε το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Γιατί οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων έρχονται επισκέπτες στο Λασίθι. Δεν ξέρουν που είναι το Λασίθι. Το έχουν ξεχάσει το Λασίθι. Το Λασίθι έχει πρόεδρο, έχει τον πρόεδρο του εδώ, τον πρόεδρο του εδώ, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, με πρόγραμμα, με υποψήφους βουλευτές, μοιάζεται για το Λασίθι. Και γιατί το Λασίθι έχει να δει έργα από τότε που είχαμε βουλευτές λασιθιώτες σιτιακούς. Και γι' αυτό όλοι μαζί στις 21 του μήνα θα στείλουμε το μήνυμα. Όλοι μαζί, ενωμένοι δυνατοί, υποδεχόμαστε τον Δημήτρη τον Μάντζο και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ σήμερα μαζί μας να γενιάσουμε και να παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιο μας στη Σιτία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε παρακολουθούμε και νομίζω ότι θα στείλεις το μήνυμα εκεί που πρέπει. Θα το πάρεις από εδώ, από την άκρη της Ευρώπης, από την άκρη την Κρήτη και να πεις ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και ένα τέλειο ήλιος. Σε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Συντρόφοι, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά και η τιμή να είμαι απόψε εδώ στη Σιτία, στην άκρη της Ευρώπης. Μου άρεσε αυτό, Γραμματέα. Στην άκρη της Ελλάδας μας, που δεν πρέπει να μείνει άκρη, γιατί δεν πρέπει να μείνει κανένας τόπος πίσω από το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για τη χώρα μας. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή να είμαι εδώ στην Κρήτη, στο Λασίθι, στη Σιτία και να είμαι σε μια σημαδιακή ημερομηνία για το ΠΑΣΟΚ εδώ στη Σιτία, που εγκαινιάζουμε τα γραφεία μας, το εκλογικό μας κέντρο και παρουσιάζουμε και εδώ στη Σιτία, μετά από τις υπόλοιπες πόλεις του Λασιθίου,
το ψηφοδέλτιο νίκης του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ένα ψηφοδέλτιο γεμάτο ανθρώπους γνωστούς, ανθρώπους που τους ξέρετε, που θα τους μάθετε, που πρέπει να τους ακούσετε, να τους γνωρίσετε ακόμα περισσότερο, να τους μιλήσετε, να τους αγκαλιάσετε, να τους εμπιστευτείτε. Γυναίκες και άνδρες που γνωρίζουν, θέλουν και μπορούν να φέρουν την αλλαγή στο Λασίθι, στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα μαζί με τις υπόλοιπες υποψηφιότητες του κινήματός μας σε όλη την επικράτεια. Εδώ λοιπόν από το Λασίθι, εδώ που βγαίνει πρώτα ο ήλιος για να φωτίσει όλη την υπόλοιπη Κρήτη, εδώ στέλνουμε και από εδώ το μήνυμα της αλλαγής, το μήνυμα της αισιοδοξίας, το μήνυμα του δυναμισμού. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι στην Κρήτη, που εκτός από θεμέλιος λίθος της Δημοκρατικής Παράταξης, είναι και γενέθλιος τόπος του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, που έχει και την ιδιαίτερη καταγωγή του σε μεγάλο βαθμό από το Λασίθι, το είπε ο Γραμματέας Νομαρχιακής, ένας πρόεδρος, ένας αρχηγός, ένας πολιτικός σύγχρονος Έλληνας Ευρωπαίος, που γνωρίζει τα προβλήματα του τόπου του, δεν έχει γυρίσει ποτέ την πλάτη του στην Κρήτη, ποτέ την πλάτη του στο Λασίθι, που τόσο αγαπά και που πάντα θέλει να βρίσκεται ανάμεσά σας. Ένας άνθρωπος από εσάς, από εμάς, ένας άνθρωπος της Κρήτης που γνωρίζει τα ζητήματα, γνωρίζει τις προτεραιότητες και θέλει να κάνει το καλύτερο για τον τόπο του. Θέλει να δει το Λασίθι να εκπροσωπείται στη Βουλή, θέλει να δει το Λασίθι μέσα από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής να λύνει τα μεγάλα υπαρξιακά, αναπτυξιακά του προβλήματα. Και αναφέρομαι στα δύο πολύ βαριά ζητήματα που αντιμετωπίζει το Λασίθι. Στο ζήτημα των υποδομών και του κοινωνικού κράτους. Το ζήτημα του οδικού άξονα, της σύνδεσης, της Ιτίας και του Λασιθίου, αλλά ιδίως της Ιτίας που βρίσκεται στην ανατολική εσχατιά της Κρήτης με το υπόλοιπο νησί. Μην διανοηθεί κανείς να χαράξει το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης αγνοώντας και αδιαφορώντας για τη Σιτία. Και αυτό είναι το δικό μας ισχυρό μήνυμα από εδώ, από την καρδιά της Σιτίας. Μην διανοηθεί κανείς να κοιτάξει τον υγειονομικό χάρτη της Κρήτης και να καμωθεί ότι κάνει μεταρρυθμίσεις για το κοινωνικό κράτος αν δεν δει τις δομές υγείας του Λασιθίου, τις δομές υγείας, τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στη Σιτία και σε όλο το Λασίθι. Δεν είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή που πιστεύουμε και ευελπιστούσαμε την προηγούμενη τετραετία ότι θα έκανε αυτό που έπρεπε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση η οποία ομνεί στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ εκείνη η οποία θα έλυνε τα προβλήματα. Η επόμενη κυβέρνηση όμως, η οποία οφείλει να εφαρμόσει σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές, θα πρέπει να δει και τις υποδομές και το κοινωνικό κράτος και ιδίως το δημόσιο σύστημα υγείας με έναν τρόπο σύγχρονο για ένα ανταγωνιστικό, αποτελεσματικό, σύγχρονο και κυρίως δημόσιο σύστημα υγείας για την πρόσβαση όλων και ιδίως των ευάλωτων, των μη προνομιούχων της εποχής μας στις δομές υγείας. Και φυσικά ένας τόπος με τόσα γεωφυσικά πλεονεκτήματα, με τέτοια παραγωγή στον πρωτογενή τομέα, στον αγροδιατροφικό και με τέτοια παράλληλα ισχυρή παρουσία στον τουριστικό τομέα που αποτελεί ένα μοντέλο για εμάς, για αυτό που σε όλη τη χώρα ονομάζουμε το αναπτυξιακό μας σχέδιο της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Αυτό είναι το Λασίθι, αυτή είναι η Σιτία, αυτή είναι η Κρήτη για τη Δημοκρατική Παράταξη, για το ΠΑΣΟΚ που έρχεται ξανά από το παρελθόν με το βλέμμα στο μέλλον να χαράξει ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για όλη τη χώρα. Και θα το κάνει σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι. Ναι, γιατί μετά από τόσες κρίσεις, συντρόφοι σε σύντροφοι, φίλες, φίλοι, την δημοσιονομική, την υγειονομική, την ενεργειακή, την κλιματική που ζούμε όλοι μας σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και ιδίως μετά την τραγωδία των Τεμπών που στήξε τη ζωή σε δεκάδες, 57 συνανθρώπους μας σε μερικά δευτερόλεπτα. Μετά από αυτές τις κρίσεις και την τραγωδία, το διακύβευμα συμπυκνώνεται σε μία και μόνη ερώτηση που όσο πιο απλή και αν φαντάζει, είναι τελικά πολύ δύσκολη να απαντηθεί. Και είναι η πιο τολμηρή ερώτηση που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας, στον καθρέφτη μας, στην κάλπη. Σε ποια χώρα
χώρα θέλουμε να ζούμε. Σε αυτή την ερώτηση όλες και όλοι οι πολίτες θα απαντήσουμε με, με την ψήφο μας και σε αυτήν ακριβώς την ερώτηση στηρίζεται το δικό μας αίτημα για την απόφαση αλλαγής που πρέπει να πάρουμε την 21η Μαΐου. Αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία για τον τόπο, όχι μόνο για την παράταξη. Είναι μια ιστορική ευκαιρία να αλλάξουμε επιτέλους σελίδα. Και σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές, εμείς είμαστε το μόνο κίνημα που έχει υπέρ του, πάνω του, ως παράσημα, δύο εφόδια και δύο αρετές. Τα εφόδια είναι οι άνθρωποι μας, τα ψηφοδέλτια μας, οι υποψήφοι μας, που είπα μόνο λίγα πόσα θα μπορούσα και θα όφιλα ίσως να πω για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου μας απόψε εδώ στο Λασίθι, και το πρόγραμμά μας, στο οποίο θα καταλήξω κλείνοντας. Οι δύο αρετές μας, τις οποίες δεν τις έχει κανείς άλλος, σας διαβεβαιώ, και αυτό καθημερινά τελικά επαληθεύεται, είναι η ειλικρίνεια και η συνέπεια. Ειλικρίνεια και συνέπεια. Δύο αρετές εξαιρετικά σπάνιες, μοναδικές, ειδικά στην ελληνική πολιτική ζωή. Είμαστε ειλικρινείς και έχουμε την ειλικρίνεια να κοιτάζουμε ξανά τους πολίτες στα μάτια. Γιατί λέμε και σήμερα, όπως είπαμε και παλιά, την αλήθεια στους πολίτες. Όπως την είπαμε το 2009 με πρόεδρο και πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, κόντρα σε όλους και όλες και όλα εντός και εκτός της χώρας που νόθευαν τα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας και έπαιζαν με τις τύχες της πατρίδας μας. Το είπαμε και στη συνέχεια με τον Βαγγέλη Βενιζέλο πρόεδρο όταν πήραμε τις δύσκολες αποφάσεις και τις επώδυνες θυσίες να κρατήσουμε την ευθύνη ψηλά και τη χώρα στο σωστό δρόμο. Το είπαμε πολλές φορές με την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά στο τιμόνι, την αγαπημένη μας πρόεδρο αείμνηστη Φόφη Γεννηματά στο τιμόνι, σε όλες τις μεγάλες κρίσεις της χώρας, στις ιστορικές συγκρούσεις, στα εθνικά μας, στα υγειονομικά ζητήματα, στα κοινωνικά. Και το κάνουμε σήμερα με ένα νέο άνθρωπο στο τιμόνι, με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, έναν νέο Έλληνα Ευρωπαίο πολιτικό που λέει ξανά με θάρρος την αλήθεια στους πολίτες ότι όχι, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, υπάρχουν όμως λύσεις. Αρκεί να υπάρχει βούληση, μελέτη, αρκεί να υπάρχει διάθεση σύγκρουσης με τα συμφέροντα και τα κατεστημένα. Είναι η ίδια δημοκρατική προοδευτική παράταξη που άλλαξε τη χώρα. Ανάμεσά σας βλέπω με τιμή και είμαι εγώ που τιμώμαι από την παρουσία ανθρώπων που έζησαν τη μεγάλη αλλαγή του 81, που έζησαν την πρώτη φορά αριστερά στον τόπο μας, την πρώτη και μόνη φορά αριστερά στον τόπο μας. Το 81 όταν ο Ανδρέας έριξε τα περιθώρια, έριξε τα τείχη των αποκλεισμών και εξασφάλισε ίσες ευκαιρίες για όλους. Την ισότητα των φύλων, το κοινωνικό κράτος, την εθνική συμφιλίωση, την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη για την Κρήτη, για την Πελοπόννησο, για τη Μακεδονία, για τη Θράκη, για τα νησιά μας, παντού, για τη Θεσσαλία. Και είμαστε συνεπείς. Η δεύτερη αρετή είναι η συνέπεια. Μια συνέπεια που πηγάζει από τις αρχές μας και τις αξίες μας. Γιατί ξέρετε, πρόσωπα μπορεί να αλλάζουν και είμαι κι εγώ κομμάτι μιας προσπάθειας για την ανανέωση με κλίμα ενότητας και αυτονομίας ιδεολογικής, social-δημοκρατικής. Όμως τελικά οι ιδέες, οι αρχές και οι αξίες είναι η δική μας κληρονομιά. Είναι αυτές που μας κάνουν διαφορετικούς. Είναι αυτές που μας κάνουν να είμαστε βέβαιοι και να το επικοινωνούμε παντού γύρω μας ότι όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είναι η επιμονή στο στόχο που μας διακρίνει. Είναι η Ελλάδα η δυνατή, η ισχυρή, η δίκαιη. Η Ελλάδα του ισχυρού κοινωνικού κράτους. Με τις ανεξάρτητες αρχές. Με το ΕΣΥ, με τη δημόσια παιδεία, με τη διάβγεια, με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Ελλάδα που έσωσε την ιδιωτική πρώτη κατοικία από τους πληστηριασμούς και τα κοράκια των φαντς που και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία παρέδωσαν τη λαϊκή κατοικία βορρά στις ορέξεις τους. Είναι η Ελλάδα που ανθίσταται, η Ελλάδα που μπορεί να δημιουργήσει και η Ελλάδα που είναι αποφασισμένη να το κάνει. Αυτή είναι η Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ από το 81 έως και σήμερα. Τι έκαναν οι άλλοι όσο το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε και δημιουργούσε για τους πολλούς, για όλους? Ξανάγραφαν την ιστορία και έριχναν το ανάθεμα σε μας, στο ΠΑΣΟΚ.
για την εξαπάτηση των πολιτών που έκαναν οι ίδιοι, για τα ψευδή στατιστικά στοιχεία, για τα ψέματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δεν έχουν καμιά κουβέντα να πούν. Για το διχασμό που προκάλεσαν ξανά σε μία ακόμη κρίσιμη γεωστρατηγική συγκυρία, όταν οι μεν συνοστίζονταν στις πλατείες και οι δε στο Ζάπιο, σκίζοντας μνημόνια και τάζοντας λαγούς με πετραχίλια, τότε δεν έχουν τίποτα να πούν σήμερα που το ταμείο δείχνει μείον ξανά. Είναι οι ίδιοι που ξεπλένουν συστηματικά και οι μεν και οι δε τη διακυβέρνηση του κυρίου Καραμανλή, και οι μεν τον θυμούνται και τον τιμούν στο Ζάπιο, και οι δε έχουν τον κυβερνητικό τους εκπρόσωπο, τον κύριο Αντόναρο, σε θέση στα ψηφοδέλτια τους. Αυτοί είναι. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Και κάνουν ότι δεν μας καταλαβαίνουν όταν μιλάμε απλά και καθαρά για το τι θέλουμε για την πατρίδα μας την επόμενη ημέρα. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ελληνικά όταν ο πρόεδρος και όλοι μας μιλάμε καθαρά και ξάστερα για έναν αποκρισταλωμένο οδικό χάρτη. Ισχυρό διψήφιο ποσοστό για προγραμματικές συγκλήσεις με πρόσωπα κοινής αποδοχής. Ένα συμβόλαιο τιμής με τους πολίτες. Ένα συμβόλαιο, αυτό κι αν είναι το πραγματικό συμβόλαιο αλλαγής με τους πολίτες. Αξία μας είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η συμμετοχή. Κάτι το οποίο δεν το μοιράζεται ούτε η μεν πλευρά, ούτε η άλλη. Γιατί απέναντί μας, συντροφιστρόφισσες, έχουμε δύο αποτυχημένα μοντέλα διακυβέρνησης. Δύο μοντέλα που νοιάζονται μόνο για την προσωπική πολιτική επιβίωση των ηγετών τους. Έχουμε ένα ψηφιακό παρακράτος σε πλήρη αποστολή να εξαφανίσει τις απόψεις μας, τις θέσεις μας, να διαστρεβλώσει την αλήθεια μας και να δολοφονήσει χαρακτήρες. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη μια προσπάθεια αποσιώπησης των θέσεών μας στα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε την οτροπία του λάφυρου και της ιδιοκτησίας που έχει δείξει και ο ΣΥΡΙΖΑ στη δική του θητεία, αλλά και η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Έχουμε ένα επιτελικό κράτος, το οποίο δημιούργησε ρεκόρ απευθείας αναθέσεων, δημιούργησε ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων, κομματοκρατίας. Ένα επιτελικό κράτος που οδήγησε στις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις εις βάρος τόσο του Προέδρου Ανδρουλάκη, όσο και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, εν ενεργεία υπουργού και δημοσιογράφων. Και έχουμε, για να μην τους ξεχνάμε, και την προηγούμενη κυβέρνηση, της επίθεσης στις ανεξάρτητες αρχές, της επίθεσης στη δικαιοσύνη, της απόπειρας κατάληψης των αρμών της εξουσίας. Απέναντι σε αυτά τα δύο μοντέλα, που νοιάζονται μόνο για την επιβίωση των ηγετών τους, εμείς απαντούμε ορθά, κοφτά και ξάστερα. Αδιαφορούμε και για τους δύο. Και για τον κύριο Μητσοτάκη και για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί εμάς μας ενώνει μόνο τα προβλήματα και η καθημερινότητα του λαού μας. Μας ενώνει μόνο η αγωνία των νέων μας και των λιγότερων νέων πολιτών για το αύριο αυτής της πατρίδας. Εμείς δείχνουμε στην πράξη τη δική μας ηθική. Όσο οι άλλοι μαζεύουν σκάνδαλα και συγκεντρώνουν αρχείο και για την επόμενη διακυβέρνησή τους, όποτε καν αυτή έρθει, σε απευθείας αναθέσεις ή μετέρους ευνοιοκρατική διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, εμείς αντιμετωπίζουμε στη ρίζα του κάθε φαινόμενο διαφθοράς στο σπίτι μας και στον τόπο μας. Εμείς έχουμε μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία και σε κανέναν να πληγώσει ξανά τους κόπους και τις θυσίες όλων εσάς, του αγνού, αμόλυντου, ειλικρινούς λαού της δημοκρατικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ. Εμείς επιδιώκουμε ένα άλλο πολιτικό παράδειγμα. Ναι, αυτός είναι ο δικός μας ριζοσπαστισμός. Αυτή είναι η δική μας αντισυστημική ψήφος. Αυτός είναι ο δικός μας αντισυστημικός ρεαλισμός. Τι είναι αντισυστημικό τελικά, γιατί είναι της μόδας ο όρος, συντρόφισε σύντροφοι, είναι να λες την αλήθεια και είναι να θες να συγκρουστείς με οικονομικά κατεστημένα και συμφέροντα που λιμένονται όλα τα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και αρνούνται τις μεταρρυθμίσεις. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε. Η πολιτική επιστρέφει μαζί με το ΠΑΣΟΚ και σε αυτή την τοξική προεκλογική περίοδο, αυτό που εμάς μας διακρίνει και αυτό που μας δίνει και την αυτοπεποίθηση, τις γνώσεις και τις δύναμεις να βγούμε και έξω στις πόλεις και στα χωριά μας, είναι το πρόγραμμά μας, είναι οι αρχές μας, οι αξίες μας και οι προτάσεις μας για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας. Απέναντι σε αυτές τις αναξιόπιστες λοιπόν επιλογές, εμείς λέμε ότι έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε το σχέδιο
για να μειώσουμε τις ανισότητες, να μειώσουμε το κόστος ζωής και να δώσουμε προοπτική στη νέα γενιά του τόπου μας. Απέναντι στην κυβέρνηση της θεσμικής εκτροπής και της οικονομικής αναλυσίας, απέναντι στην αντιπολίτευση που καμώνεται την προοδευτική, επιδιώκοντας απλώς να έρθει εκείνη στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη, εμείς αντιπαραβάλλουμε το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο. Γράψαμε μαζί με την κοινωνία το πρόγραμμά μας και το παρουσιάζουμε και το παρουσιάσαμε με πραγματική διαβούλευση μήνες τώρα. Ένα πρόγραμμα που κάνει μια Ελλάδα ξανά ισχυρή, δίκαιη, όχι παρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια Ελλάδα με ισχυρή διεθνή παρουσία που θα εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα γεωστρατηγικά της πλεονεκτήματα και τη θέση της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μια Ελλάδα που θα εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους, μια Ελλάδα που θα μειώνει τις ανισότητες και θα δίνει βήμα σε όλους όσοι δεν ακούγονται. Εμείς, συντρόφοι, σύντροφοι, γινόμαστε η φωνή όλων όσοι δεν ακούγονται. Η φωνή των νέων, των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου, της ανάπτυξης που χρειαζόμαστε, της δίκαιης, της βιώσιμης, της νέας γενιάς που βγαίνει από τα πανεπιστήμια, αν καταφέρει να μπει σε αυτά και δεν γνωρίζει πώς θα μείνει στην πατρίδα και δεν θα φύγει εκεί έξω. Της νέας γενιάς που επιμένει και θέλει να δημιουργήσει. Όλα αυτά με το σχέδιό μας απαιτούν ανατροπές. Και καταλήγω στις ανατροπές με τις οποίες εμείς νοηματοδοτούμε το πρόγραμμά μας και την πορεία μας προς τη μεγάλη αλλαγή της 21ης Μαΐου. Ανατροπή στην οικονομία. Ανατροπή στην οικονομία της καθημερινότητας. Όσο η ακρίβεια μαστίζει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κανένα τρίπιο καλάθι και κανένα επίδομα δεν θα πετύχει τίποτα άλλο παρά μόνο την εμβάθυνση, τη διεύρυνση της εξάρτησης από το δίθεν φιλανθρωπικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Τέρμα πια με τη λογική των ΠΑΣ, τέρμα πια με τη λογική των πολιτών που θα πλώνουν το χέρι σε τον δίθεν φιλάνθρωπο Υπουργό Ανάπτυξης για να τους δώσει το επόμενο επίδομα για να ζήσουν. Εμείς μιλάμε για μόνιμες πολιτικές στήριξης των πλέον ευάλωτων. Μιλάμε για μόνιμη φορολογική δικαιοσύνη. Αναστροφή της φαύλης αναλογίας έμεσης προς άμεση φορολογία. Ναι, να βρεθούν οι φόροι εκεί που χρειάζεται και εκεί που υπάρχει ο πλούτος. Όχι στους έμεσους φόρους κατανάλωσης που επιβαρύνουν όλους μας, δικαίους και αδίκους, δυνατούς και αδυνάμους, το ίδιο. Αξιώνουμε μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για όλους, όλα τα νοικοκυριά και όλες τις επιχειρήσεις που μέσα στη μεγάλη κρίση ατύχησαν χωρίς να φταίνουν. Αξιώνουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας όπως μόνο το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να εγγυηθεί. Αξιώνουμε την προστασία της αγροτικής γης από τον αφελινισμό, από τα funds που τα παίρνουν αντί πινακίου φακής. Αξιώνουμε και απαιτούμε και διεκδικούμε τη μείωση του κόστου ζωής. Αξιώνουμε και απαιτούμε τη μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες μας. Απαιτούμε τη ρύθμιση της αγοράς και ελέγχους. Προκαλούμε με το πρόγραμμά μας την ανατροπή στο κοινωνικό κράτος, στην εικόνα εγκατάληψης των δομών και των υποδομών του κοινωνικού μας κράτους, με ένα σύγχρονο και λειτουργικό εθνικό σύστημα υγείας δημόσιο, όπως το εμπνεύστηκαν και το εφάρμοσαν οι οραματιστές του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Γεννηματάς και Παρασκευάς Αυγερινός. Αξιώνουμε και απαιτούμε χρηματοδότηση και στήριξη της δημόσιας παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της, χωρίς τα ιδεολειπτικά παιχνίδια της κυρίας Κεραμέως. Αξιώνουμε και απαιτούμε ένα σύστημα κοινωνικής κατοικίας και φοιτητικής στέγης που θα σέβεται τους νέους μας και θα τους δίνει το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής σε όλη τη χώρα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας για έναν δίκαιο και βιώσιμο κατώτατο μισθό που θα αυξάνεται πραγματικά, όχι στα ψέματα που θα υπολείπεται από τον πληθωρισμό όπως γίνεται σήμερα. Αξιώνουμε και απαιτούμε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου ΣΥΡΙΖΑ και την επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ένα νόμο του ΠΑΣΟΚ, μια μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ που πρέπει να επανέλθει. Αξιώνουμε και απαιτούμε ανατροπή στο στρεβλό αναπτυξιακό μοντέλο. Θέλουμε τη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό. Θέλουμε μια ανάπτυξη που θα δημιουργείται στην Ελλάδα και θα μένει στην Ελλάδα. Όχι επενδύσεις σε real estate, ακίνητα ή εξαγορές επιχειρήσεων με τα δανεικά από τις ελληνικές τράπεζες. Όχι σε μια αναπτυξιακή πολιτική των αρπακτικών που έρχονται από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και μας βλέπουν ως το φιλέτο.
Δεν φοβόμαστε τις επενδύσεις. Όχι. Τις θέλουμε. Αλλά θέλουμε τις επενδύσεις που θα αφήσουν αποτύπωμα κοινωνικό και αναπτυξιακό στην πατρίδα μας. Θα δημιουργούν θέσεις εργασίες καλά αμοιβόμενες και θα δίνουν κεφάλαια και τεχνογνωσία στους τόπους μας. Με σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης για κάθε τόπο της χώρας μας. Και προφανώς με επανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ένα σπάνιο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, το τελευταίο ιστορικά εργαλείο που ενδεχομένως θα έχει η πατρίδα μας στα χέρια της για να χαράξει επιτέλους μια αναπτυξιακή κοινωνική πολιτική. Ανατροπή της θεσμικής εκτροπής. Με διαφάνεια παντού, με ΑΣΕΠ παντού, με διάβγεια παντού, με διεθνείς οργανισμούς για να έχουμε επικεφαλής στα νοσοκομεία μας, στους δημόσιους οργανισμούς μας, για να μην έχουμε ξανά τα ρουσφέτια του κυρίου Καραμανλή που σκοτώνουν ανθρώπους στα τρένα μας, για να μην έχουμε ξανά τα ρουσφέτια του κυρίου Πλεύρη στα νοσοκομεία. Διαφάνεια παντού και μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη. Και τέλος, με ανατροπή στην ενεργειακή μας φτώχεια, για να έχουμε επιτέλους επενδύσεις δίκαιες, περιβαλλοντικά βιώσιμες στις ανεώσιμες πηγές ενέργειας, με μεγάλωμα της πίτας και μίκρεμα και των κομματιών, μια μεγάλη πίτα ενεργειακής δημοκρατίας στην οποία πρέπει να συμμετέχουν όλοι, οι αγρότες, οι μεταποιητές, οι καταναλωτές, η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων και όχι μόνο οι φίλοι του κυρίου Σκρέκα, οι μεγάλες εταιρείες που πάντα βρίσκουν χώρο σε ένα δίκτυο που για τους μικρούς ποτέ δεν έχει διαθέσιμο χώρο να υποδεχτεί την παραγόμενη ενέργεια. Αυτό όλο το πρόγραμμα οδηγεί σε ένα κράτος αξιόπιστο, αποτελεσματικό, ευρωπαϊκό, ένα κράτος εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι της βολής και του συμφέροντος των φίλων της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό, συντρόφοι και σύντροφοι, είναι το δικό μας αξιακό πρόγραμμα. Αυτές είναι οι δικές μας θέσεις, αυτές είναι οι δικές μας προτάσεις για την ανατροπή των συσχετισμών και των αδιεξόδων. Αυτό το πρόγραμμα απαιτεί ισχυρό ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Αυτό το πρόγραμμα απαιτεί ένα ισχυρό μήνυμα αξιοπρέπειας και ελπίδας. Γιατί όσο υπάρχουν ανισότητες, μην αυτοπατώματα, όσο υπάρχουν ανισότητες, όσο υπάρχει αδικία, το μήνυμά μας, το μήνυμα της σοσιαλδημοκρατίας, του δημοκρατικού σοσιαλισμού, το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, του κινήματός μας, θα είναι πάντα επίκαιρο. Εμείς, οι δημοκράτες, οι πραγματικοί προοδευτικοί πολίτες, θα είμαστε πάντα επίκαιροι. Το μήνυμά μας, λοιπόν, για ανατροπή θα είναι ζωντανό και επίκαιρο. Εμείς, άλλωστε, είμαστε, όπως το θέλησε ο ιδρυτής μας, το κίνημα λαού που ο ίδιος οραματίστηκε. Είμαστε το κίνημα της αλλαγής, το κίνημα της ανατροπής και είμαστε και το κίνημα της αλήθειας. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει την αλήθεια και τη συνέπεια με το μέρος του. Δίνουμε λοιπόν τον αγώνα τον καλό και τον δίνουμε όλες και όλοι μαζί μπροστά σε όλη τη χώρα και εδώ στη Σιτία και εδώ στο Λασίθι και στην Κρήτη αλλά και σε όλη τη χώρα. Δίνουμε όλες και όλοι μαζί τη μάχη στο προσκήνιο, μακριά από εξαρτήσεις, από σκοτεινούς συμβιβασμούς, από το παρασκήνιο. Συμμετέχουμε όλες και όλοι και φέρνουμε ακόμα περισσότερους στις 21 του Μάη στις κάλπες. Συμμετέχουμε και ανατρέπουμε με αισιοδοξία, με δυναμισμό, για να φέρουμε εμείς άλλη πολιτική, άλλες λύσεις, άλλο πολιτικό ηθικό, άλλο πολιτικό παράδειγμα, για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα, πάνω από την Κρήτη, πάνω από το Λασίθι, για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο δυνατή, πιο φωτεινή. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανείς. Γιατί εμείς, συντρόφοι σε σύντροφοι, εμείς είμαστε η αλλαγή. Καλούς αγώνες, καλή επιτυχία στην ομαρχιακή μας, στο εκλογικό μας κέντρο και πρώτα και κύρια στους υποψήφιους και στις υποψήφιές μας. Καλή τους δύναμη, καλό αγώνα και με τη νίκη στις 21 του Μάη. Γεια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που είστε όλοι μαζί μας και ξεκινώ με την ομιλία μου αφού σας ευχηθώ Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, οι εκλογές της 21 Μαΐου θα καθορίσουν την πορεία της χώρας την επόμενη χρονιά. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Το δίθεν επιτελικό κράτος
και η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενισχύουν την αδυναμία της χώρας να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις της απέναντι στους πολίτες. Η μετοπική σύγκρουση δύο τρένων, αγαπητοί μου, παραπέμπει σε συνθήκες ακυβερνησίας. Η λειτουργία παρακρατικών μηχανισμών παραπέμπει σε μια ακυβέρνητη χώρα. Η ακρίβεια προελάβει ακάθεκτη χωρίς κανένα σοβαρό μέτρο αντιμετώπισης. Ο κύριος Μητσοτάκης, αγαπητοί μου, προσπαθεί να φορέσει το κουστούμι της σταθερότητος, ενώ είναι ο βασικός παράγοντας αστάθειας στις υποκλοπές, την άλωση του κράτους από τα γαλάζια παιδιά, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι θα σύρει τη χώρα σε όσες αναμετρήσεις χρειαστούν, αρκεί να είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός. «Δεν με ενδιαφέρουν οι πρώτες εκλογές», δηλώνει ο Μητσοτάκης. «Ψηφίστε με, αλλά θα παραδώσω την εντολή». Τότε γιατί να σε ψηφίσει, κύριε Μητσοτάκη, ο ελληνικός λαός? Πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος, τρίτος γύρος, μέχρι να βγει ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Αν είναι δυνατόν η πλήρη παραφρόνηση του συντάγματος και της λαϊκής ετιμιγορίας, την οποία λαϊκή ετιμιγορία σεβόμεθα και επιδιώκομαι ως κόμμα. Τότε ο κύριος Τσίπρας, κατά προτεραιότητα, δηλώνει ότι θα καταλάβουν όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες ότι δεν θα φύγει η δεξιά και ο Μητσοτάκης και θα γίνει ο ίδιος Πρωθυπουργός με κάθε κόστος για την πατρίδα. Για άλλη μια φορά πέσουν και οι δυο τους φτηνά παιχνίδια στις πλάτες μας. Εμείς λοιπόν το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής θέλουμε να οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, λέγοντάς του ότι η αλήθεια είναι πρόταγμα για όλους μας. Εμείς μπαίνουμε εμπόδιο σε αυτά που χρεοκόπησαν την Ελλάδα, στις νοοτροπίες που οδηγούν τη νέα γενεά στο εξωτερικό, τις πρακτικές που κάνουν τους πολίτες να απογοητεύονται. Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, αγαπητή μου, η χώρα αποτελεί ένα μοντέλο και ένα νέο περιεχόμενο διακυβέρνησης. Με προτεραιότητα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι του κράτους και την εμπέδωση της δικαιοσύνης, η έννοια της οποίας να είναι απόλυτη, αγαπητή μου, στην εφαρμογή της. Το πραγματικό δίλημα είναι ή οικοδομούμε ως έθνος, ως λαός, ένα κράτος που εγγυάται το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια, ή συνεχίζουμε οι εκάστοτε κυβερνώντες να έχουν ένα κράτος λάφυρο στα χέρια τους με μόνο στόχο το ρουσφέτι και την ενίσχυση της εξουσίας τους. Ζητήξαμε να καταργηθεί ο νόμος, γιατί ασχολούνται μόνο και μόνο προκειμένου να γίνονται απευθείας αναθέσεις των έργων. Αυτό καταστρατηγεί το δημόσιο συμφέρον. Και αυτό είναι η μόνη λύση που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής από την πρώτη Κυριακή για σταθερή κυβέρνηση, πρόοδο, προοπτική και ελπίδα για όλους τους Έλληνες. Πρέπει να ανοίξει μια νέα σελίδα και να ξεκινήσει μια νέα εποχή για τη χώρα. Με συγκλήσεις και συνεργασίες για τις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και να οικοδομηθεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης του πολιτικού συστήματος με τον πολίτη και ιδιαίτερα με τη νέα γενεά, η οποία γυρίζει την πλάτη της στην πολιτική. Προαπαιτούμενο, αγαπητοί μου, για τις συνεργασίες μετά τις εκλογές είναι ένα ισχυρό ποσοστό, το οποίο θα δώσετε εσείς και θα δώσει τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε τις πολιτικές μας με προτεραιότητες. Και βέβαια δεν μπορεί να είναι σε πρωταγωνιστικές θέσεις οι πρωταγωνιστές των μεγάλων προβλημάτων της χώρας. Το πρόσωπο που θα προτείνουμε σαν Πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα προκύψει μετά τις εκλογές θα είναι πολιτικό, αλλά όχι ο κύριος Μητσοτάκης ούτε ο κύριος Τσίπρας. Αυτά θέλουν να περάσουν σαν μηνύματα για να σας δημιουργήσουν το δίλημα την ημέρα των εκλογών. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει Πρωθυπουργός άγνωστος χι όπως μας κατηγορούν. Αν λέγαμε το όνομα ενός υποψηφίου Πρωθυπουργού, τότε θα ήταν ότι θα περιφρονούσαμε εσάς και τη λαϊκή ετιμιγορία.
Όπως το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι προϊόν προγραμματικών συγκλήσεων, έτσι και τα πρόσωπα στα κρίσιμα υπουργεία και βεβαίως του Πρωθυπουργού πρέπει να εκφράζουν αυτό το πρόγραμμα. Είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε ότι η χώρα θα έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, θέτοντας 4 βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι δικαιοσύνη, αποκατάσταση του κράτους δικαίου και ισχυρούς θεσμούς. Η δεύτερη είναι επανασχεδιασμός και ενίσχυση όλων των δημόσιων υποδομών, όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά και στην υγεία και στην παιδεία. Το τρίτο είναι σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο με προαπαιτούμενα πολιτικών συγκλήσεων και προγραμματικών συμφωνιών που θα κατατεθούν ανοιχτά και δημόσια από το ΠΑΣΟΚ. Πρόσωπα και αξιοπιστία, αυτοί που παρακολουθούσαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους και όχι μόνο, δεν διαθέτουν αξιοπιστία, όπως και αυτοί που εμφαίνονται από λογικές ελέγχου των αρμών της εξουσίας, από διχαστικές και ακραίες συμπεριφορές και αντιλήψεις. Και γι' αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό να κάνει πολιτική ευθύνης, πολιτική αλλαγής ανάμεσα σε ένα κράτος αδιαφάνειας που υπάρχει μόνο ως λάφυρο για τα γαλάζια παιδιά και ένα κράτος διαφάνειας και σεβασμού των θεσμών και των δικαιωμάτων και ανάμεσα σε ένα κράτος κοινωνικής αδικίας που υλοποιεί πολιτικές για τους λόγους τους ισχυρούς και ένα κράτος δικαιοσύνης με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία. Να μου επιτρέψετε μια σύντομη αναφορά στο ΕΣΥ. Ο πρώτος δημιουργός στο ΕΣΥ ήταν το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής. Όμως το ΕΣΥ θα πρέπει να αναγεννηθεί με άξονες. Την αύξηση της χρηματοδότησης, ένα ισχυρό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας, ένα σύγχρονο λειτουργικό, διοικητικό και επαρκές δημόσιο νοσοκομείο. Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα των νοσοκομείων από άκρου εις άκρου του νομού, που άλλοτε υπάρχουν μηχανήματα, άλλοτε υπάρχει λιγοτεχνική υποδομή, άλλοτε δεν υπάρχει προσωπικό και άλλοτε οι γιατροί ή το προσωπικό χρησιμοποιούν ως εφαλτήριο τα νοσοκομεία προκειμένου να πηγαίνουν σε κεντρικά νοσοκομεία της Κρήτης, διότι δεν έχει υπαρθεί μια σωστή τακτική πάνω στους οργανισμούς και τη μονιμοποίηση του προσωπικού των νοσοκομείων. Σύγχρονα λοιπόν νοσοκομεία με και ένα κέντρο αποκατάστασης, κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών του ΕΣΥ με στήριξη και αύξηση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας. Κατάργηση του ποσοστού συμμετοχής στην αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων για τις εμβάλλοντες ομάδες και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και μια αναφορά τελειώνοντας, αγαπητοί μου, στο νομό μας. Οι βασικές μας προτεραιότητες πρέπει να είναι χάραξη στρατηγικής για την πρωτογενή παραγωγή, σύνδεση και συνέργεια του αγροτοδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, δημιουργία έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων, χρονική διερεύνηση της τουριστικής δραστηριότητος, αναβάθμιση λειτουργίας των νοσοκομείων του νομού με την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και ασφαλή ολοήμερη λειτουργία με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Άμεση λειτουργία του κέντρου αποκατάστασης στη Νεάπολη, επίλυση προβλημάτων παιδείας, ολοκλήρωση των επόμενων τμήματων του ΒΟΑΚ από το Καλό Χωριό μέχρι την άκρα της Ιτίας, της οδικής σύνδεσης του ΒΟΑΚΑ και του νέου αεροδρομίου Καστελίου με το οροπέδιο Λασιτίου και την παράλληλη προώθηση των διαδικασιών για βελτίωση των οδικών υποδομών του νότιου οδικού άξονα. Επίσης, αναβάθμιση των σχολών σε όλο τον νομό Λασιθίου. Δεν επιτρέπεται σχολές του νομού Λασιθίου να μην έχουν εισέλθει εις το δεύτερο επιστημονικό πεδίο και δεν επιτρέπεται μία Σιτία, η πατρίδα του Κορνάρου, να μην έχει μία σχολή φιλοσοφίας αρχαιολογίας, όπως και η Ιεράπετρα, μία σχολή γεωπονικής, την οποία είχε εξαγγείλει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1980. Επίσης δε υπάρχει σχολή τουριστικών επαγγελμάτων κατώτερη στον Άγιο Νικόλαο, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει σχολή ανώτατη και όχι ανώτερη με τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ
Και βγαίνει Πασόκ, ανοίγοντας νέα σελίδα για την πατρίδα, για τους νέους και για τις νέες γενναίες. Στις 21 Μαΐου από τη Σιτία, από τον ομό μας Σιτίου, θα δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Νίκης για να μπει η χώρα σε μια νέα εποχή. Αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση, κοινωνική δικαιοσύνη και κράτος δικαίου. Όλοι μαζί μπορούμε. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Μάντζο με τον ερχομό του στη Σιτία και τους καταξιωμένους συνυποψηφίους μου που διανύουμε αυτή την περίοδο, την μικρόχημη περίοδο, και προσπαθούμε με τη βοήθειά σας να αναπτερωθεί και να σηκωθεί ψηλά ο ήλιος του Πασόκ και τα λαμπιόνια να είναι μέσα από την παράταξη του Πασόκ, μια παράταξη που πραγματικά της αξίζει, διότι κάποιοι προσπάθησαν για τους δικούς τους λόγους να τη λαιλατίσουν και την αφαρπάσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι έχετε δυναμισμό να κινηθούμε όλοι μαζί πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, και να δώσουμε έναυσμα νίκη στον ομό Λασιθίου, διότι ο ομό Λασιθίου δικαιούται αυτή τη στιγμή να κατακτήσει μία έδρα, και μάλιστα έχοντας σαν επικεφαλή της παράταξης τον κύριο Ανδρουλάκη, καταγόμενα από τον ομό Λασιθίου. Να είστε καλά, καλή βραδιά με τη νίκη. Τα λόγια που υπόθηκαν πριν δεν θα τα επαναλάβω. Θέλω να σταθώ στο εξής σκέλος. Με κάποιους από εσάς έχουμε ήδη συναντηθεί στην πρώτη παρουσίαση των υποψηφίων στην Ιερά Πέτρα, με κάποιους άλλους είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε. Αυτό που θέλω να πω εγώ από την εμπειρία μου στον ιδιωτικό τομέα είναι ότι έχουμε φύγει από τα πετραγμένα παλαιών γενεών. Στον ιδιωτικό τομέα δεν μιλάμε πλέον για manager, δεν μιλάμε για leadership. Και αυτό και υπηρέτησε στο βίο μου. Μιλάμε για ανάγκη αυθεντικότητας, γενναιοδορίας, για να μπορέσουμε να είμαστε παραγωγικοί. Αυτό λοιπόν έχω εγώ να φέρω από τον ιδιωτικό τομέα στην πολιτική σκηνή. Μίλησα την προηγούμενη φορά για τα γιατί που με απασχόλησαν και με όφησαν στο να δεχτώ αυτή την πρόταση. Είναι γιατί κοινωνικά, είναι γιατί πολιτικά και γιατί δεν υπάρχει ενσυναίσθηση στην πολιτική. Και όπως έχω πει ξανά, αν δεν υπάρχει ευαισθησία στα συναισθήματα του ανθρώπου μας, τότε για ποιον κάνουμε πολιτική, τι πολιτική παράγουμε εκεί. Και αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα σας κάνω μια ομιλία, γιατί δεν έχω ετοιμάσει μια ομιλία. Γι' αυτό και άλλωστε είμαστε, αυτή είναι και η γοητεία του ψηφοδελτίου, είμαστε όλοι διαφορετικοί. Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου. Με ρωτάνε συνέχεια, Κατερίνα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι γίνεται, τι λέει ο κόσμος, πώς κινείται. Αυτό λοιπόν που συζητάω καθημερινά, γιατί καθημερινά συζητάω με πάρα πολλούς ανθρώπους από διάφορες κατηγορίες επαγγελματικές. Όποια και αν είναι τα προβλήματα που μας απασχολούν, αυτό που εγώ βρίσκω κοινό είναι το συνέστημα. Λαμβάνω το ίδιο συνέστημα. Λαμβάνω την οργή, λαμβάνω τη θλίψη, λαμβάνω την απογοήτευση, λαμβάνω την ανάγκη να εμπιστευθούν, αλλά και το φόβο να εμπιστευθούν. Αυτό λοιπόν το κομμάτι εμένα με προβλημάτισε και κατάληξα ότι μία από τις συνιστώσεις του, που είναι κοινές σε όλα, είναι ότι δεν καλύπτονται οι βασικές ανάγκες. Είμαστε λοιπόν στην πυραμίδα, ας πούμε, της ιεράρχησης των αναγκών πολύ χαμηλά. Και δεν είμαστε τυχαία, είμαστε γιατί το καλλιέργησαν και το έφεραν εδώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο κόσμος δεν μπορεί να ακούει για ιδανικά και για ιδεώδη, μέσα στο σπίτι του δεν ξέρει αν έχει στέικ, δεν ξέρει αν έχει διατροφή, δεν ξέρει αν έχει τα απαραίτητα, αυτά που θεωρεί απαραίτητα. Άρα του ακούγεται πολυτέλεια για να μπορέσει να πάει ένα βήμα παραπέρα και να σκεφτεί το παραπάνω για το οποίο εμείς του μιλάμε. Και μέσα σε αυτή την πορεία, στη μέχρι τώρα πορεία μου, στις λίγες εβδομάδες που έχω ενασχόληση με τη βοηθητική σκηνή, αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι, όπως είπα, το ΠΑΣΟΚ είναι κομμάτι της κοινωνίας και η κοινωνία είναι κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό. Η κοινωνία έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη την κοινωνία. Είναι αμφίδρομη η σχέση και απαραίτητη. Όταν λοιπόν συνειδητοποίησα ότι οι ίδιες οι ανάγκες που οδήγησαν στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν σήμερα και οι ίδιες ανάγκες οδηγούν σε ανανέωση και αναγέννηση, συνειδητοποίησα ότι τώρα πρέπει να έχουμε ένα παραπάνω εμπόδιο. Τότε υπήρχε η ανάγκη, υπήρχε η ίδρυση και όλα έδεσαν πολύ όμορφα. Το εμπόδιο που βλέπω τώρα είναι η αδυναμία εμπιστοσύνης. Και εκεί μπαίνουμε εμείς. Μπαίνουμε εμείς οι υποψήφοι, μπαίνει όλο το ψηφοδέλτιο του κόμματος και ο ίδιος ο πρόεδρος πάνω απ' όλα, στο να καλύψουν αυτή τη σχέση.
Γιατί η εμπιστοσύνη πλέον δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Και κερδίζεται στο δικό μου όραμα και στο δικό μου πλάνο, στο το όραμα να έχει συνέπεια με το πλάνο, το πλάνο να έχει συνέπεια με τα λόγια και τα λόγια να έχουν συνέπεια με τις πράξεις. Στο πρώτο σκέλος θα έχουμε πάει εξαιρετικά, γιατί το όραμα έχει αποτυπωθεί σε ένα πρόγραμμα που δίνει το πλάνο του. Κάνω λάθος? Με πέρα σαν πέρα επίκεντρο τον πολίτη. Οπότε από εδώ και πέρα είναι το δύσκολο κομμάτι στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Πώς το πλάνο αποτυπώνεται από εμάς με λόγια και πώς αυτά τα λόγια θα γίνουν πράξεις και θα υπάρχει συνέπεια. Γιατί μόνο έτσι χτίζουμε το λιθαράκι. Και αν εδώ γίνει κάτι λάθος, φοβάμαι πολύ ότι η σχέση θα κοπεί για πάντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν, πίστευσαν το ΠΑΣΟΚ και ένιωσαν ότι προδόθηκαν. Ένιωσαν ότι έγιναν λάθη. Okay, έγιναν λάθη. Αλλά δεν κρινόμαστε από το αν κάνουμε λάθη ή όχι. Κρινόμαστε από το πώς θα διαχειριζόμαστε. Πώς τα φιλτράρουμε και δεν τα επαναλαμβάνουμε. Και εδώ είναι η κομβική στιγμή που είμαστε τώρα και πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, να τη χτίσουμε μέρα με τη μέρα και να τη διατηρήσουμε. Γιατί η κοινωνία δεν είναι ένα στατικό μοντέλο, είναι δυναμικό, πρέπει να την ακούμε. Δεν αρκεί να την καλύψουμε, πρέπει και να τη συντηρήσουμε. Αυτή τη στιγμή, μιλώντας με νέα παιδιά, συνειδητοποίησα ότι δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική σκηνή, γιατί πήραν απαξίωση από την πολιτική σκηνή, γυρίζουν απαξίωση πίσω. Όταν λοιπόν μιλώντας με παιδιά 25 και 27 χρονών, ρώτησα, ας αφήσουμε έξω την πολιτική. Η κοινωνία που ζεις σου αρέσει? Η απάντηση ήταν, δεν με νοιάζει. Και η ερώτηση ήταν, γιατί δεν σε νοιάζει? Δεν είσαι κομμάτι της κοινωνίας, δεν είσαι μέσα σε αυτή? Εντάξει, εγώ έχω τη δουλειά μου και είμαι καλά. Και μπορείς και είσαι καλά όταν ο δίπλος σου δεν είναι καλά. Και όταν ρώτησα πώς θα την ήθελες την κοινωνία για να σε αφορά, δεν ήξερε να μου απαντήσει και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όχι αν είχε απαξίωση, ότι η νέα γενιά νιώθει τόσο μόνη της που δεν ξέρει πώς θέλει την κοινωνία. Και για να μην μακρηγορήσω, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, αυτή τη στιγμή που βγαίνει ο καθένας μας μπροστά για να ζητήσει από τον κόσμο ξανά την εμπιστοσύνη, εγώ κάποιες φορές νιώθω, δεν θα πω τη λέξη, νιώθω περίεργα, μιλώντας για όραμα, για ελπίδα και για αλλαγή. Και συνειδητοποιώ ότι αυτό το δικαίωμα μου το στέρισαν. Μου το στέρισαν άλλες γενιές. Οπότε αυτό θα διεκδικήσω και η διεκδίκηση θα ξεκινήσει 21 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Πάμε μπροστά με την πατριωτική συνείδηση και με κομματικό πατριωτισμό. Φίλες και φίλοι, γνωριζόμαστε καλά νομίζω και απόψε βρισκόμαστε εδώ γιατί είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε ενάντια στο ψέμα, την υποκρισία και την πελατειακή λογική η οποία επικρατεί γύρω μας και που είναι τα ζητήματα που κλείνονται στις 21 του Μάη. Όπως ακούσαμε από τον σύντροφο τον Μάντζο, ένα πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ καλύπτει όλα τα σημεία τα οποία αυτή την ώρα απασχολούν την τοπική κοινωνία αλλά και γενικότερα την κοινωνία. Και εγώ θα αναφερθώ στο πώς αυτό το πρόγραμμα στην δική μας την περιοχή θα έχει αποτέλεσμα. Ξεκινώντας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο όλοι γνωρίζουμε καλά ότι αυτή τη στιγμή βάλεται και με το τελευταίο νόμο τον οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά ιδιωτικοποιείται, απαξιώνεται και μάλιστα πρόσφατα με μία εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι στις εφημερίες μπορεί να εφημερεύει γιατρός για άλλες ειδικότητες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πάει στο ότι υπάρχει τεράστια υποστελέχωση των νοσοκομείων και αυτό ισχύει και για τη Σιτία και για τη Ιερά Πέτρα και για τον Άγιο Νικόλαο. Το σύστημα υγείας λοιπόν πρέπει να αναγεννηθεί και ο κατάλληλος πολιτικός φορέας για αυτή την αναγέννηση προφανώς είναι το ΠΑΣΟΚ που ίδρυσε το σύστημα υγείας. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο φίλος υποψήφιος, ο Μανώλης ο Κλώτας, γιατί πραγματικά είναι γεγονός ότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που μας απασχολεί εδώ στο Λασίθι. Θα πω όμως ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με τις ρυθμίσεις τις οποίες έχει αναλύσει ο σύντροφος ομάδος
δίνει απαντήσεις σε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι διαφορετικό από την πελατειακή λογική η οποία υπάρχει και η οποία περιφέρεται αυτές τις μέρες από κυβερνητικούς εκπροσώπους, τάζοντας διάφορα υποσχέσεις, πουλάνε ελπίδα και που όμως αυτή την ώρα πρέπει να κρίνουμε τα πεπραγμένα της τετραετίας που πέρασε, τα οποία γνωρίζετε όλοι ότι είναι μηδαμινά. Έχουμε λοιπόν θέματα τα οποία αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και πρώτα-πρώτα τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Μεταξύ αυτών είναι τα λεγόμενα φράγματα στις Χοχλακές, στις Λιθίνες, στον Άι Γιάννη και φυσικά είναι με τη λιμνοδεξαμενή της Ζου, η οποία ήταν το πρώτο έργο το οποίο εξήγηλε ο συντοπίτρος μας βουλευτής τότε που εκλέχθηκε ο κύριος Πλακιωτάκης και που από τότε μέχρι σήμερα είναι στην κατάσταση που γνωρίζετε όλοι, δεν είναι σε λειτουργία. Και βέβαια εδώ τώρα υπόσχονται καινούργια έργα και πρέπει εδώ να πούμε ότι όλα αυτά τα έργα, μα όλα, έχουν σχεδιαστεί από το ΠΑΣΟΚ, έχουν ξεκινήσει από το ΠΑΣΟΚ, έχουν δρομολογηθεί από το ΠΑΣΟΚ και ορισμένα από αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη και τα εμφανίζουν ως δικά τους έργα. Αυτό ισχύει για πάρα πολλά. Για λιμάνια, για το αεροδρόμιο, το οποίο είναι σε πλήρη εγκατάλειψη και που βέβαια χρειάζεται να αξιοποιηθεί προκειμένου να δώσει την απαιτούμενη υποδομή πρόσβασης στην ακραία αυτή περιοχή προκειμένου να υπάρξει η ανάπτυξη που όλοι χρειαζόμαστε και που το αεροδρόμιο προφανώς είναι ένα μέσο και μια υποδομή που στηρίζει αναπτυξιακές προσπάθειες και κυρίως τουριστική ανάπτυξη. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η περιοχή μας στίζεται από τις αυθαίρετες αδειοδοτήσεις μεγάλων επενδύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες όμως δεν υπακούνε σε ένα φοροταξικό σχεδιασμό ο οποίος να δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε και η προστασία του περιβάλλοντος να υπάρχει και η ανάπτυξη να υπάρξει μέσα από τις επενδύσεις αυτές. Παράλληλα βέβαια πρέπει να πούμε εδώ αυτά που τονίστηκαν όσον αφορά την ενέργεια, ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να γίνουν τα απαιτούμενα δίκτυα προκειμένου να μπορέσει να υπάρχει συνεσιμότητα για την παραγωγή ενέργειας από τις ενεργειακές κοινότητες οι οποίες μπορούν να λύσουν τα προβλήματα της επάρκειας της ενέργειας. Έχουμε τα ζητήματα των οδικών αξώνων. Δεν είναι μόνο ο ΒΟΑΤ. Έχουμε και τον νότιο οδικό άξονα και γενικά το δίκτυο των δρόμων του Λασιτίου είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Χρειάζεται λοιπόν συνολικά το δίκτυο του νομού Λασιτίου, παρεμβάσεις, νέες χαράξεις και βέβαια αυτά όλα για να γίνουν χρειάζονται οι απαιτούμενες πιστώσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τρέχει να το μοιράσει στους συμμέτερους και να μην δώσει την ευκαιρία για μια σωστή κατανομή. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι θα υπάρξει ανασχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης χορηγώντας πιστώσεις στο σύστημα υγείας γύρω στο 8-10%, το οποίο είναι ένα ποσό που διαθέτουν και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και όχι το 4% που λέει η κυβέρνηση για την υγεία. Διότι καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι πιστώσεις δεν είναι επαρκείς ούτε για τις υποδομές ούτε για το προσωπικό. Ξέρουμε όλοι και ακούγεται, τα λένε εδώ οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αυτή την ώρα και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ότι προκηρύσουν θέσεις γιατρών, αλλά βρίσκουν τη δικαιολογία ότι δεν έρχονται οι γιατροί στα περιφερειακά νοσοκομεία. Και βέβαια καταλαβαίνετε όλοι ότι με τις συνθήκες που επικρατούν δεν είναι εύκολο ένας γιατρός να έρθει στα περιφερειακά νοσοκομεία. Και ιδιαίτερα με τον τελευταίο νόμο, το άρθρο 10, το περιβόητο, το οποίο ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ από τα νοσοκομεία να έχουν έξω γραφεία και αντίστροφα απ' έξω να πηγαίνουν μέσα να κάνουν ιατρικές πράξεις μέσα στα νοσοκομεία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει μόνο να φεύγουν από το σύστημα, να πηγαίνουν στο ιδιωτικό τομέα. Και αυτό το παρατηρούμε. Το έχετε μάθει ότι γίνεται αυτό και στο Ηράκλειο, στα μεγάλα νοσοκομεία και γενικότερα στη χώρα. Άρα λοιπόν
Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και αλλαγή της νομοθεσίας, γι' αυτό και είναι και η πρώτη προτεραιότητα που μπαίνει σε μια πιθανή κυβέρνηση συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με άλλες πολιτικές δυνάμεις, είναι ένα από τα βασικά. Επίσης, πρέπει να πω εδώ ότι χρειαζόμαστε να γίνουν παρεμβάσεις και στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πρέπει να φύγουμε από την εποχή των κατόπιν ενεργειών του βουλευτή, έγινε το Α, έγινε το Β, έγινε το Γ. Πρέπει να πάμε σε μια νέα εποχή όπου η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι πραγματικό διαχειριστής των τοπικών υποθέσεων με τις απαιτούμενες αρμοδιότητες και τους απαιτούμενους πόρους. Και νομίζω ότι στο παρελθόν αυτό το ΠΑΣΟΚ το έχει κάνει πράξη, το έχει δείξει, έχει κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο και η τοπική αυτοδιοίκηση στις μέρες του ΠΑΣΟΚ ισχυροποιήθηκε. Γι' αυτό και πάρα πολλά έργα γίνανε εκεί την περίοδο, επειδή ακριβώς η τοπική αυτοδιοίκηση είχε τη δύναμη να τα προωθήσει. Και βέβαια είχαμε και την ανάλογη στήριξη από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τότε του νομού, που το ΠΑΣΟΚ είχε τους δύο βουλευτές. Το έχω πει πολλές φορές. Ας κάνετε μία σύγκριση και μία αναδρομή πώς ήταν ο νομός Λασιθίου όταν είχε δύο βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ και πώς είναι σήμερα. Που πραγματικά μετά από τόσα χρόνια διαπιστώνουμε μία στασιμότητα η οποία δεν δικαιολογείται. Γιατί απλούστατα η λογική που επικράτησε στους αιρετούς τους μετέπειτα ήταν μόνο πελατειακές σχέσεις και τίποτε άλλο. Άλλωστε αυτό φαίνεται. Περιφέρονται εδώ τις κοινότητες, τους πολιτιστικούς συλλόγους, μοιράζουν 2.000, 5.000 κλπ. Ουσιαστικά δηλαδή λειτουργούν πουλώντας ελπίδες και υποσχόμενοι διάφορα και καταλαβαίνετε ότι αυτή η λογική δεν οδηγεί πουθενά, όπως δεν οδηγεί και η επιδοματική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, δεν οδηγεί σε ανάπτυξη και πρόοδο όπως χρειάζεται να έχουμε και δικαιοσύνη φυσικά. Διευρύνονται οι ανισότητες με αυτή την πολιτική που ασκείται σήμερα. Γι' αυτό χρειάζεται αλλαγή. Και νομίζω ότι αυτή την αλλαγή μόνο εμείς μπορούμε να τη φέρουμε. Γι' αυτό σας καλώ όλους να αγωνιστούμε πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, να περάσουμε αυτό το μήνυμα, να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα και να δώσουμε τη μάχη προκειμένου να αποκτήσει ξανά φωνή το Λασίθι. Αυτό είναι πραγματικά η ανάγκη σήμερα και σε αυτό τον αγώνα έχουμε στρατευτεί όλοι. Καλό αγώνα λοιπόν και με τη δύναμη όλων θα έχουμε το αποτέλεσμα που βιώνουμε.